Οι σύγχρονες προκλήσεις στην επιχειρηματικότητα, οι πρόσφατες αλλαγές στο εργασιακό και ασφαλιστικό πλαίσιο, αλλά και η διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού, βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο εκδήλωσης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Αφού γκράζοντας τα σημερινά προβλήματα που χρήζουν στην κοινωνία μας, διοργανώνει μία ημερίδα προκειμένου να προσεγγίσει θέματα τα εργασιακά, το ανθρώπινο δυναμικό, τα φορολογικά. Το Οικονομικό Επιμελητήριο έχει μια εξαιρετική πορεία και στην πόλη μας. Διακρίνεται από πολύ καλούς συνεργάτες και αξιόλογους επιστήμονες στο χώρο. Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε η Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων, νέοι οικονομολόγοι, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από εξαιρετικούς συζητητές για επίκαιρα εργασιακά θέματα και να ανταλλάξουν απόψεις για το ρόλο του οικονομολόγου στις σύγχρονες προκλήσεις. Φυσικά πρέπει να γίνονται ενημερώσεις και το Επιμελητήριο κάνει συχνά ενημερώσεις. Έχω έρθει πολλές φορές στην Κρήτη γενικότερα και ειδικότερα εδώ στο Ηράκλειο με πρόσκληση του Επιμελητηρίου. Διαπραγματευόμαστε ένα θέμα πολύ επίκαιρο των εργασιακών θεμάτων και του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι ένα θέμα που είναι φλέγον. Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος Χαλκιαδάκης ΑΕ, Χριστίνα Χαλκιαδάκη, έκανε αναφορά στο παρόν και το μέλλον της οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Η δική μου ομιλία είναι γύρω από αυτό, για το πώς σε ένα πολύ μεταβαλλόμενο περιβάλλον που ζούμε σήμερα, πώς το επιχειρήν θα εξελιχθεί, πώς θα εξελιχθεί το νησί μας, ο κόσμος, οι ισορροπίες και πιο πολύ είναι τροφή για σκέψη, προκειμένου να και οι επιχειρήσεις και τα στελέχη να χαράξουμε στρατηγική. Πιο βιώσιμες. Η Κρήτη είναι ένας τόπος που εξελίσσεται, δήλωσε η οικονομολόγος Ζινοβία Τσαντρίζου, ενώ επισήμανε πως οι ομιλίες της εκδήλωσης αγγίζουν κλάδους όπως ο τουρισμός και το λιανικό εμπόριο. Οι σημερινοί ομιλητές μας αγγίζουν κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι το λιανικό εμπόριο με τα σούπερ μάρκετ της κυρίας Χαλκιαδάκη. Εγώ θεωρώ ότι η Κρήτη μας εξελίζεται, πάει μπροστά. Είμαι περήφανη για τον τόπο μου, είμαι περήφανη για τους ανθρώπους που όλο και περισσότερο πλαισιώνουν τους φορείς. Με φόντο τις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου στις 10 Δεκέμβρη, υποψήφιοι της παράταξης Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων, νέοι οικονομολόγοι, επισήμαναν τις προτεραιότητες και τους στόχους, αφού γκράζοντας τις ανάγκες και τα φλέγοντα ζητήματα του τόπου. Μέσα από την ημερίδα θα παρουσιάσουμε και την παράταξή μας και τους υποψήφιους για τις εκλογές στις 10 Δεκεμβρίου. Θέλουμε εξωστρέφεια, τον συνάδελφο να αισθάνεται ότι είναι στο σπίτι του, την κοινωνία να μας αγκαλιάσει, γιατί εμείς πραγματικά προσφέρουμε, μπορούμε να προσφέρουμε αφιλοκερδό στην κοινωνία. Και την πολιτεία να ξέρει ότι έχει ένα σύμβολο σημαντικό δίπλα της. Η Ανεξάρτητη Κίνηση διοικεί τα τελευταία χρόνια το Περιφερειακό Τμήμα. Έχει δείξει την εξωστρέφεια, έχει το φορέα, είναι ένα περιφερειακό το οποίο μέσα από τις δράσεις τους ενισχύει το θεσμό του Επιμελητηρίου στην θεσμοθετημένου συμβούλου της πολιτείας, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και από εκεί πέρα έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, μια πολύ ισχυρή ομάδα που αποτελείται και από νέους συναδέλφους αλλά και από έμπειρα μέλη μας.